Είμαστε έτοιμοι να πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Καρατζιώτη. Ο Δημήτρης Καρατζιώτης είναι από το Σωματείο των Εργαζομένων στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα. Θα μας πει δηλαδή ακριβώς πώς έχει η κατάσταση που βιώνουν αθλητές, γονείς και οι ίδιοι εργαζόμενοι στο χώρο δουλειάς τους στα γήπεδά μας, τα οποία θα έπρεπε να είναι σε άριστη κατάσταση για να προπονείται ο κόσμος. Ο λαός Θεσσαλονίκης, εν προκειμένου, γιατί μιλάμε για γήπεδα και αθλητικές καταστάσεις της Θεσσαλονίκης. Ένας χώρος που θα υποδέχεται και τον κόσμο για να αθληθεί, αλλά και θα είναι έτοιμος για να παράξει τους καινούριους πρωταθλητές, πρωταγωνιστές, τα παιδιά που θα διακριθούν και θα σηκώσουν και τη σημαία ψηλά. Έχουμε ήδη τέτοιους, αλλά μπορούμε να πάμε πολύ ψηλότερα. Και οι οποίοι έρχονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Μόνο δύσκολες, εντάξει. Πιο χαρακτηριστικές, αλλά δεν θα επεκταθούμε, είναι οι δηλώσεις, είπαμε, του πρωτοαθλητή μας. Του Τεντόγλου. Που έλεγε τις υποσχέσεις που έπαιρνε κάθε φορά και το ότι πώς δεν έβλεπε να αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, πάμε όμως να μην τον έχουμε να περιμένει, να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη. Εγώ θέλω να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε. Ένα βήμα να ακουστεί επιτέλους η φωνή μας, φωνή αγωνίας όλων των εργαζομένων. Γιατί είναι τραγική πραγματικά η κατάσταση και κυρίως από την υποστελέχωση των εθνικών γυμναστηρίων, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, γιατί κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός πέφτει όλο και περισσότερα. Δημήτρη, θα τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και η ανακοίνωση που έχει έρθει στα χέρια μας από εσάς. Και επειδή το ξεκίνησες και στον πρόλογό σου, δηλαδή σε αυτά που μας είπες τώρα, εμείς βλέπουμε δηλαδή την ανακοίνωση για έναν αριθμό 132 εργαζομένων, το οποίο είναι τακτικό προσωπικό που έπρεπε να υπάρχει, και καλύπτονται από αυτές τις θέσεις 44. Μόνο 44 εργαζόμενοι. Και μάλιστα δεν έχουμε βασικές ειδικότητες. Δηλαδή τώρα όταν μιλάμε για το. Όταν μιλάμε για το ΕΑΚΤ, παράδειγμα, το ΕΑΚΤ είναι καλύπτει όλα τα εθνικά γυμναστήρια της Θεσσαλονίκης. Είναι ναι. Το Αλεξάνδριο, είναι το Εθνικό Γυμναστήριο της Μίκρας, ένα τεράστιο γυμναστήριο, το Κολυμβητήριο, το Ποσειδόνιο, το οποίο έχει και αυτό αθλητικό κέντρο μαζί, το Κλειστό Γυμναστήριο της Νεάπολης, το Κλειστό Γυμναστήριο της Σταυρούπολης, το Κλειστό Γυμναστήριο του Βότσι. Τι να σας πω, δηλαδή όλα τα εθνικά γυμναστήρια της Θεσσαλονίκης πλην του Καφτατζογλίου, που και εκεί είναι το ίδιο, που υφίσταται το ίδιο πρόβλημα, αυτή η τεράστια υποστελέχωση, όπως και στα εθνικά μας χιονοδρομικά κέντρα, στο Σέλι και στη Βασιλίτσα. Αυτό λέγαμε όπως και χθες εκτός αέρα που είχαμε μια επικοινωνία, δηλαδή εσάς οι εγκαταστάσεις επεκτείνονται από κοντά στη θάλασσα, όπως λέμε, από το Ποσειδόνιο και φτάνει μέχρι το Σέλι η δραστηριότητα και οι εγκαταστάσεις που είναι υπεύθυνες, οι θέσεις που έχετε. Ναι. Όχι, εμάς, το ΕΑΚ όχι. Το ΕΑΚ καλύπτει όλα τα γυμναστήρια πλην Καφτατζογλίου. Ναι. Από εκεί και πέρα όλα έπρεπε να υπάρχουν οργανισμοί για όλα. Ναι. Το ΕΑΚ δυστυχώς από τότε που έγινε το ΕΑΚ από το 2011 δεν υπάρχει ακόμα οργανισμός. Δεν έχει συσταθεί ακόμα οργανισμός. Τόσες κυβερνήσεις περάσανε και ο οργανισμός ακόμα εκκρεμεί. Μπορείτε να το διανοηθείτε μετά την ενοποίηση που έγινε. Ναι. Ο Καφτατζόγλιο δε, με τόσα έργα μέσα, δεν έχει εξυγχρονιστεί ο οργανισμός του. Γιατί μιλάμε τώρα για τεράστιες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί ηλεκτρολόγοι μέσα, μηχανολόγοι. Άρα αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, αυτές οι ειδικότητες πώς καλύπτονται? Δεν καλύπτονται. Πολλές φορές από ιδιώτες, με ιδιώτες και κυρίως με το φιλότιμο των εργαζόμενων. Γιατί έτσι λειτουργούν αυτά. Ναι. Έτσι λειτουργούν. Δυστυχώς, από τότε που, οι συμβασιούχοι που δούλευαν ως τις 15 Ιουνίου έληξαν οι συμβάσεις τους, γιατί προσέξτε και εδώ θέλω να σας το τονίσω αυτό το πράγμα, εμείς είμαστε ενάντια στις εναλλακτικές συμβάσεις εργασίας. Ζητάμε την κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων, γιατί υπάρχουν. Ο κόσμος έχει ανάγκη και τα παιδιά αυτά, εξαιρετικό προσωπικό, όσοι έρχονται με τα προγράμματα από τον ΑΣΕΠ και τα κοινοφελή, αλλά δυστυχώς έρχονται, μαθαίνουν τη δουλειά και φεύγουν. Μεταμένουμε έτσι. Και τώρα 44 εργαζόμενοι, παράδειγμα, καλύπτουμε όλα τα γυμναστήρια και τη φύλαξη έξω από ειδικότητες. Ναι. Δηλαδή ένας υδραυλικός καλείται το απόγευμα ή τα Σαββατοκύριακα
να φυλάει το χώρο. Άρα κάνετε εκεί μαζί και καταφύγει τον υδραυλικό και τον φύλακα. Φυσικά. Φυσικά. Και μάλιστα το πέρασαν από υπηρεσιακό συμβούλιο για να είναι και κάπως νομότυποι. Και αν εκεί είναι, έχουμε φτάσει. Αν είναι, αν είναι να προχωρήσει η δουλειά παρακάτω, προχωράει όταν υπάρχει, ας πούμε, αυτό το βοηθητικό προσωπικό, ιδάλλως πέφτουν όλα στην πλάτη, ας πούμε, του προσωπικού του μόνιμου, το οποίο είναι αυτό το ελάχιστο προσωπικό, τα 44 άτομα. Φυσικά. Και των εργολάβων που προσλαμβάνουν κατά διαστήματα. Και φυσικά αυτό εκεί θέλω να επισημάνω ότι όλοι οι εργαζόμενοι, αν γίνουν προσλήψεις μονίμων εργαζόμενων ή γίνουν προσλήψεις συμβασιούχων, είναι προς όφελος της ίδιας της πολιτείας και του κόσμου, γιατί ο εργολάβος είναι ένας μεσάζοντας. Να λέμε την πραγματικότητα. Έχει χρησιμοποιεί εργαζόμενους που τους αμείβει πολύ χαμηλά και βγάζει το κέρδος ένα στην τσέπη του. Αυτό γίνεται. Ο γνώμονας είναι το κέρδος, όπως το κέρδος είναι και ο γνώμονας για όλες τις εγκαταστάσεις που προσέχει δεν προσέχει αντίστοιχα το κράτος. Η ανταποδοτικότητα και το τι μπορεί να του προσφέρει. Σε άθλια κατάσταση, ναι, πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν στατικές μελέτες, δεν ξέρω, και τα πάντα, να γίνει έλεγχος σοβαρός, να γίνουν επισκευές, να γίνουν αναβαθμίσεις ενεργειακές, γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε σημείο να φωνάζουμε να είναι πλέον κραυγή αγωνίας, γιατί υπάρχει επικινδυνότητα για την υγιεινή και την ασφάλεια, όχι μόνο των αθλούμενων, αλλά και των ίδιων των εργαζόμενων. Μπαίνουμε σε ηλεκτρολογικούς πίνακες που δεν έχουν καν αντιδιαγωγικούς διακόπτες. Μπαίνουμε σε παλιούς διακόπτες. Δεν ξέρουμε τι θα κατεβάσουμε, τι θα ανεβάσουμε. Βλέπουμε διαρροές παντού στις δεξαμενές στις πισίνες. Μιλάμε για τα κολυμβητήρια μόνο τα δύο, που είναι Όνιο και Εθνικό. Οι μοιρασίες περνάνε 3 με 4.000 άτομα. Μιλάς τώρα και για αθλητές και για γυμναστές και προπονητές. Ναι, μιλάω για όλο τον κόσμο που έρχεται, ναι, ακόμα και για τον κόσμο που έρχεται και προπονείται. Γιατί τα εθνικά γυμναστήρια, εσείς στον πρόλογο σας μιλήσατε για Ολυμπιονίκη, μιλήσαμε για τον Τεντόγλου. Όλοι αυτοί περνάνε από αυτά τα γυμναστήρια, από αυτά τα στάδια. Και τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι πηγαίνουν μετά, οι πολιτικοί και οποιοδήποτε παράγοντες πηγαίνουν και τους χειροκροτάνε, και αφού τους χειροκροτάνε μετά, δυστυχώς μετά τους εγκαταλείπουν και τους χώρους που αθλούν τους έχουν σκουπιδότοπους. Γι' αυτό είναι κρίμα και για τον ίδιο τον αθλητισμό. Γιατί στον αθλητισμό αυτόν συμμετέχουν και ΑΜΕΑ και Special Olympics. Έχουμε πολύ μεγάλους πρωταθλητές σε όλα τα αθλήματα. Έχουμε ανθρώπους που πάνε για την υγεία τους να κολυμπήσουν, να αθληθούν, να τρέξουν στα στάδια. Και ποιοι και πού είναι το προσωπικό, θέλουμε οι εργαζόμενοι, αυτό προσπαθούμε συνέχεια με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης να τους εξυπηρετήσουμε, να κρατήσουμε αυτά τα στάδια ανοιχτά. Έχουν κουραστεί οι εργαζόμενοι να ακούνε μόνο υποσχέσεις. Και μάλιστα μια πολιτεία που από το Σεπτέμβριο, όπως σας είπα, δεν μας δέχεται σε ραντεβού ο Υπουργός. Δεν το ξέρουμε εμείς τον Υπουργό, σαν εργαζόμενοι. Ναι. Έχουν άλλες δουλειές οι Υπουργοί. Δεν υπάρχει υπουργός. Από το Σεπτέμβριο παρακαλάμε και παίρνουμε συνέχεια επανειλημμένους τηλέφωνο. Ναι, θα σας πούμε, ναι, θα σας ειδοποιήσουμε. Έχουμε φτάσει νέο έτος, πάμε. Και έχουν και μια αλλεργία, ξέρεις, οι υπουργοί να συναντήσουν εργαζόμενους. Και δι σωματεία. Αυτό έτσι αρχίζω και πιστεύω. Και δι σωματεία. Έτσι αρχίζω και πιστεύω. Επειδή όμως οι κυβερνήσεις. Γιατί εμείς δεν πάμε ούτε να επιτεθούμε στον κάθε υπουργό. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Να τον ευαισθητοποιήσουμε στα πραγματικά προβλήματα των εργαζόμενων που πραγματικά προβληματίζονται. Και πολλοί μάλιστα εργαζόμενοι σε διάφορα στάδια έχουν φύγει. Ναι. Φεύγουν σε άλλες υπηρεσίες γιατί δεν αντέχουν άλλο την πίεση. Δημήτρη, οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί και η πολιτεία έχει αποδείξει ότι έχει αυτή την αλλεργία στο να μιλήσει με τους εργαζόμενους. Κάνουν βέβαια τη δουλειά τους. Αυτοί που τέλος πάντων θέλουν να κάνουν αυτοί. Εμείς το κοινό, οι αθλητές, οι γυμναστές, οι εργαζόμενοι θα κάνουμε τη δικιά μας δουλειά. Και αυτό που ήθελα να σου πω στον χρόνο, ας πούμε, που απομένει, εσείς σε αυτή τη φάση τι δραστηριότητες και τι πρωτοβουλίες σκέφτεστε να πάρετε, με την έννοια ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο και εδώ και η εκπομπή και το 904 που θα θέλαμε να κοινωνήσουμε και τις θέσεις σας αλλά και τις πρωτοβουλίες που έχετε σκοπό να πάρετε.
Ναι, οι πρωτοβουλίες, οι πρώτες που αυτό που μπορούμε μόνο να κάνουμε αυτή τη στιγμή με τη λιγοστή δύναμη που έχουμε είναι να ενημερώσουμε το κοινό και τον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε τους παράγοντες και όλα τα σωματεία να στεθούν στο πλευρό του αθλητισμού και των εργαζομένων, ώστε όλοι μαζί να απαιτήσουμε αυτά που πραγματικά δικαιούται ο αθλητισμός και ο Έλληνας πολίτης. Αυτό που μου έλεγες, Δημήτρη, χθες που μιλήσαμε και εκτός αέρα, είναι ότι έχετε άριστη συνεργασία τόσο με τους αθλητές, τα παιδιά και με τους γονείς, και ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία. Υπάρχει καλή συνεργασία, πολύ καλή. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει διάθεση, πέρα από τους εργαζόμενους, να συνδράμουν σε αυτή σας την προσπάθεια και το ίδιο το κοινό, οι αθλητές, οι γονείς που φέρνουν τα παιδιά στους χώρους? Εγώ πιστεύω ότι ήδη το κάνουν. Βγαίνουν οι άνθρωποι και διαμαρτύρονται εδώ και εκεί. Απλώς γίνεται μεμονωμένα, δεν έχει γίνει κάτι συλλογικό ακόμα σαν αντίδραση. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο να γίνει κάτι συλλογικό, γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ακραία όρια. Και εξάλλου ένας γονιός είναι αυτός που επιβαρύνεται από την οικονομική κρίση που έχουμε και με την... Ο κόσμος πλέον δεν έχει λεφτά. Και πλέον τα αθλήματα έχουν γίνει ελίτ, γιατί το να συμμετέχουν τα παιδιά τους, το κόστος είναι πολύ μεγάλο, μηνιαίο κόστος. Επιπλέον με τα φροντιστήρια, με το ένα, με το άλλο που έχουν. Όπως δηλαδή και η παιδεία πλέον, και η υγεία. Όπως η παιδεία και η υγεία θέλουν να γίνει για λίγους και ο αθλητισμός είναι για λίγους, μην πούμε ελάχιστους. Δυστυχώς εκεί πάμε. Εγώ ξέρω πολλούς γονείς που πήραν τα παιδιά τους από τον αθλητισμό, γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις συνδρομές της ομάδας. Ναι. Εκεί πηγαίνουμε, δυστυχώς. Άρα θα γίνει άθλημα γιους και ναι. Μην ξεχνάτε ότι τα εθνικά γυμναστήρια, ο σκοπός τους είναι να εξυπηρετήσουν το λαϊκό μαζικό αθλητισμό. Σωστά. Αυτό πρέπει να είναι στο μυαλό μας βαθιά. Γιατί πληρώνεται με τους φόρους του ελληνικού λαού. Και εκεί που πληρώνεται με τους φόρους, θέλετε ο κράτος την αποδοτικότητα, ενώ υπάρχει ο κορβανάς για να εξυπηρετήσει αυτές τις δομές. Ζητάνε έξτρα συνδρομές, ζητάνε να δουν ποιο σύλλογος μπορεί να καλύψει μεγαλύτερες δαπάνες για να τον βάλει μέσα. Και ψάχνουν τα παιδιά ώρες για να προπονηθούν κάτω από τις συνθήκες που μας είπες. Σε αφύλακτους χώρους, βρώμικους σε πολλές περιπτώσεις και επικίνδυνες. Πολύ άσχημες συνθήκες. Ναι. Και άμα πάτε στη Μίκρα και άμα έρθετε και στο εθνικό, οι συνθήκες δηλαδή που αθλούνται, που έχουν τα παιδιά, δηλαδή σπασμένα πλακάκια, επικίνδυνες εγκαταστάσεις, και για εμάς τους ίδιους τους εργαζόμενους, όχι μόνο για τους αθλούμενους. Άμα μπείτε στα υπόγεια του εθνικού παράδειγμα, θα πείτε Παναγία μου. Ναι. Θα πείτε Παναγία μου. Και πρέπει να γίνει σε όλα τα γυμναστήρια αυτό που έγινε και για το Καφτατζόβιλι, αυτό που γίνεται να γίνουν στατικές μελέτες και μελέτες επικινδυνότητας. Πιστεύω ότι οι τεχνικές ασφαλείας, οι οποίοι είναι θεσμός, τα έχουν επισημάνει αυτά. Τι γίνεται όμως, πώς εκεί? Μάλλον είναι με το τεύχος του Καλατράβα που το ψάχναν, δεν το βρίσκαν, το χάσαν κι αυτό, οι αντίστοιχες μελέτες. Ναι, παράδειγμα τώρα, εγώ θέλω και να σας πω πού ευαισθητοποιούνται, γιατί εκεί είναι να τρελαίνεσαι. Τα χιονοδρομικά κέντρα που είναι εθνικά είναι δύο. Είναι της Βασιλίτσας και του Σελίου. Στις 21 Δευτέρου του 23, από τις 17 Δευτέρου κατατέθηκε του 23 σχέδιο νόμου και στις 21 ψηφίστηκε. Κατά παρέκκληση του νόμου 3986 του 11, που απαγόρευε τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού και του Υπουργού Οικονομικών, μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ και δύναται να κάνουν διαγωνισμό για αξιοποίηση από ιδιώτες. Τα χιονοδρομικά είναι κερδοφόρα. Δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Εκεί δεν προβλέπεται τίποτα για τους εργαζόμενους. Τους ελάχιστους εργαζόμενους, το τονίζω. Μιλάμε για εργαζόμενους που δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες. Βοηθάνε ακόμα και τον εκχιονισμό των δρόμων. Δουλεύουν, αποκλείονται εκεί πέρα, τα χιονοδρομικά. Ανεβαίνουν, σπάνε πάγους στα ράουλα, γίνονται εναερίτες. Και αυτοί δεν παίρνουν ούτε ανθυγιεινό και βάρεο, προσέξτε το αυτό. Ναι. Είναι διασώστες, στα χιόνια. Τα ακούσα τις περιπτώσεις που είχε στη Βασιλίτσα και στα τελευταία. Ναι.
Δημήτρη, για να το μαζέψουμε λίγο. Εμείς κρατάμε το ότι και από εσάς ζητάνε να είστε οι άνθρωποι για όλες τις δουλειές, από τη φύλαξη, την ασφάλεια, τη συντήρηση, μέχρι ό,τι άλλο. Οι θέσεις δεν καλύπτονται ούτε στο 1 τρίτο. Και την ίδια στιγμή ζητάνε από τους γονείς ανταποδοτικότητα. Ο κόσμος φεύγει από τον αθλητισμό και δεν ξέρω με όλες τις ειδήσεις που ακούμε γενικότερα για τα νέα παιδιά, για την νεολαία, αν πραγματικά θέλουν να είναι τα παιδιά στο δρόμο χήμα, να μην έχουν δραστηριότητες, να είναι εγκλωβισμένα στα προβλήματά τους και όχι να είναι στον αθλητισμό, στα αθλήματα ομαδικά ή ατομικά. Για να μην όμως το πιο ουσιαστικό κομμάτι. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Ότι αυτοί οι χώροι, το σύνολο των αθλούμενων περνάει από αυτούς τους χώρους. Και προάγει αθλητισμό, πολιτισμό, παιδεία. Έτσι, αν δεν υπάρχουν αυτοί οι χώροι, αποσπούν τα παιδιά μας. Με το που υπάρχουν αυτοί οι χώροι, τα παιδιά μας αποσπούνται από κακές και επικίνδυνες δραστηριότητες. Άλλες. Ναι. Σώζονται τα παιδιά μας. Πώς θα το κάνουμε? Δημήτρη, ο 904 και η εκπομπή μας στο αριστερό εξτρέμ θα είναι στο πλευρό σε όποια πρωτοβουλία και αν πάρετε. Το μικρόφωνο θα είναι ανοιχτό για να μπορέσουμε να κοινοποιήσουμε οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία πάρετε απόφαση να κάνετε για το επόμενο διάστημα. Εμείς θα ευχηθούμε καλό αγώνα και σε εσάς και σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί όλα αυτά τα κεκτημένα, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, είναι και ο αθλητισμός, αν δεν τα κρατήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σεβαστεί κανένας υπουργός και καμία κυβέρνηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε και σας ευχαριστούμε που αναδείξατε ένα τόσο σοβαρό θέμα, το οποίο είναι ακόμα πιο σοβαρό και έτσι σε λίγα λεπτά δεν μπορεί να συζητηθεί όλο. Αυτό πρέπει να υπάρχει και αυτή την εμπειρία την έχουν οι ίδιοι αθλητές, οι ίδιοι γονείς που αθλούνται σε αυτούς τους χώρους, το πόσο άσχημη κατάσταση, αθλούνται. Δημήτρη, επειδή η εκπομπή μας έχει ξεκινήσει λίγο καιρό και ένα από τα πράγματα τα οποία είχαμε πει είναι ότι αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και δεν θέλουμε να ασχοληθούμε μόνο με το ποδόσφαιρο, να ξέρεις ότι το θέμα δεν κλείνει εδώ, θα είναι ανοιχτό και άτυπα θα σου πω εισαγωγικά θα είσαι και μόνιμο συνεργάτης εκπομπής. Γιατί η πρόοδος και το αν αλλάζει κάτι θα το επικοινωνούμε είτε στον αέρα είτε και εκτός αέρα και θα το βλέπουμε και θα το συζητάμε από εδώ συνεχώς. Δεν θα μείνει εδώ. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι και ελπίζω για το καλό του αθλητισμού επιτέλους να βάλει πολιτεία. Αλλιώς πρέπει να τους βάλουμε μυαλό εμείς οι εργαζόμενοι και εμείς ο κόσμος και να ξεσηκωθούμε για να επιτύσσουμε αυτά που πραγματικά δικαιούται ο ελληνικός αθλητισμός και ο Έλληνας πολίτης. Μόνο κάτω από την πίεση θα αναγκαστούν και φώτα να βάλουν και να είναι ασφαλή τα γήπεδα και να μπορέσει να γυρίσει ο κόσμος και η νεολαία στον αθλητισμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.